Γεια σας κοριτσιά! Α, δεν ξέρω αν σε έκανα focus. Λοιπόν, είμαι πίσω με ένα ακόμα βίντεο. Ξέρω ότι έλειψα πάρα πολύ καιρό. Πραγματικά δεν ξέρω αν έχω κάνει τόσο μεγάλο διάλειμμα ξανά. Αλλά πραγματικά δεν ξέρω τι θα γίνει με αυτό το κανάλι, αν ποτέ θα κλείσει. Αλλά όσο μπορώ το παλεύω και συνεχίζω. Και σήμερα είπα δεν πάει άλλο, θα κάνεις βίντεο, δεν γίνεται, όσο και να είσαι κουρασμένη, όσο και να θες να κάτσεις στον καναπέ, όσο και να θες να καθαρίσεις το σπίτι, θα κάτσεις και θα κάνεις ένα βίντεο, γιατί πραγματικά δεν γίνεται άλλο αυτό το κανάλι να είναι νεκρό. Πραγματικά συνέχεια όποτε κάνω βίντεο, πιστέψτε με, ενθουσιάζομαι τόσο πολύ, μου λείπει τόσο πολύ, νιώθω ξανά έτσι αυτόν τον ενθουσιασμό του να κάνεις βίντεο, να το ανεβάζεις, να το κάνεις editing, να το βλέπουν, να σου γράφουν σχόλια και να συζητάς είτε και το θέμα που μιλάς στο βίντεο είτε γενικότερα για καλλιτικά και για τα πάντα όλα. Μου λείπει πάρα πολύ αυτό το κομμάτι. Απλά πάντα θα πω, με το που κλείσω την κάμερα θα πω ναι, θα κάνω κάθε μέρα, θα το κυνηγήσω, θα προσπαθήσω όσο μπορώ να κάνω βίντεο, γιατί πραγματικά μου αρέσει πάρα πολύ. Αλλά τυχαίνει η ζωή, τυχαίνει η δουλειά, τυχαίνει η κούραση και πραγματικά καταλαβαίνω γιατί όλοι οι YouTubers σε κάθε βίντεο λένε συγγνώμη και το υπόσχομαι θα επιστρέψω και τέτοια, γιατί όντως το νιώθουν, αλλά τελικά δεν γίνεται. Αν το YouTube δεν είναι η δουλειά σου, δεν πληρώνεσαι γι' αυτό, δεν έχεις τόσο χρόνο τελικά. Εκτός αν είσαι, ξέρω εγώ, πας σχολείο και μετά σχολάς 2 η ώρα και μετά κάθεσαι και κάνεις όλη μέρα βίντεο και editing. Χρειάζεται χρόνο, χρειάζεται ώρα, χρειάζεται ενέργεια. Δεν μπορείς να κάθεσαι από την κάμερα και να λες παιδιά, τώρα γύψα τη δουλειά, τσακωθήκαμε στη δουλειά, δούλευα, έκανα 3.000 ραντεβού, δεν μπορώ να σύρω τα πόδια μου. Δεν μπορείς να είσαι έτσι, πρέπει να είσαι ευχάριστος, να πεις τα νέα σου, να μιλήσεις. Δεν μπορείς να μιλάς για καλλιτικά και να είσαι γκρινιάρα και κατσούφα κτλ. Εντάξει, ξέρετε πόσο μου αρέσει, ξέρετε ότι προσπαθώ όσο μπορώ. Εντάξει, ελπίζω να σας άρεσε αυτό το βίντεο, θα είναι ένα έτσι πολύ γρήγορο μακιγιάζ, έτσι πιο πολύ ήθελα να κάνω ένα βίντεο να σας μιλήσω, να τα πούμε έτσι, να νιώσω την οικειότητα ξανά με την κάμερα, λίγο να με δείτε κι εσείς, να με θυμηθείτε γιατί πολύ πιστεύω ότι θα με ξεχάσατε. Δεν είναι κάτι ουσιώδες αυτό το βίντεο, απλά για να μην ανεβάσω ένα βίντεο που μόνο μιλάω και μετά στο τέλος λέω γεια. Ανοίγω την κάμερα, σας μιλάω και μετά θα δείτε και έτσι ένα πολύ γρήγορο μακιγιάζ. Δείτε αυτή την μπλούζα, την είχαμε πάρει από ένα site με το Γιάννη, λέει Marvel πάνω και μου άρεσε πάρα πολύ έτσι που είναι comic και μου φάνηκε πολύ ιδιαίτερη. Αλλά παρόλο που είναι κοντομάνικο, είναι πάρα πολύ ζεστό το ύφασμα, θα το έλεγα κάπως χοντρό, και το έβαλα σήμερα που έκανε λίγο ψύχρα, πραγματικά, και μου άρεσε τόσο πολύ, νιώθω πολύ γιο. Αυτά. Θέλω να σας πω ότι μετακόμισα για άλλη μια φορά, ελπίζω να είναι και η τελευταία. Θέλω να σας δείξω το σπίτι, αλλά όπως σας εξηγώ και πιο μετά, δεν γίνεται γιατί δεν έχουμε πάρει όλα αυτά που χρειαζόμαστε και δεν θέλω να σας δείξω κάτι τελείως βαρετό. Όπως και γι' αυτό το λόγο δεν έκανα moving vlog, γιατί δεν είχε κάτι ουσιαστικό το καινούριο σπίτι. Είναι πιο μεγάλο, είναι κανονικό, διάρι, όχι διάρι, τριάρι λέγεται. Έχει 2 υπνοδωμάτια και σαλόνι, κουζίνα, ενιαίος χώρος, έχει μία μικρή αποθήκη, έχει αυλή. Θέλω στο δίπλα δωμάτιο να φέρω τα πράγματά μου, τα εργαλεία για τα νύχια που σας είχα πει ότι τα έχω στο πατρικό μου, γιατί δεν γίνεται πάνω κάτω. Χαίρομαι που έχω αυλή, ποτέ δεν είχα αυλή, πάντα μέναμε, ποτέ δεν είχα αυλή, ενώ δική μου αυλή, πάντα μέναμε σε σπίτι με αυλή στη γιαγιά μου, που έχω μεγαλώσει εκεί και το σπίτι μας στο πατρικό είναι χτισμένο δίπλα στη γιαγιά μου, οπότε και πιλωτή και όροφος που ήταν το σπίτι μας, είχε πιλωτή, είχε αυλή από κάτω, δεν μπορούσα να μένω σε μια πολυκατοικία που έχει 5.000 δεξιά-αριστερά κόσμο. Δεν μπορούσα, αλλά είναι πολύ καλύτερο να μένεις έτσι σε ένα χώρο που νιώθεις έτσι πιο ελευθερία κινήσεων και να μιλάς, να κάνεις, να δείχνεις. Με βολεύει γιατί μπορώ να βγάζω και στην αυλή βόλτα τα σκυλιά. Δυστυχώς δεν μπορώ να τα αφήσω ελεύθερη γιατί
οι καγκελόπορτες είναι έτσι μεγάλες και περνάει ενδιάμεσα ο Πάτρικ. Μάλλον που ξεσκίζει τον μπαλάκι που βρήκε μόλι πριν από κάτω εδώ. Εδώ από κάτω είχε ένα έπιπλο και είχε μαγκώσει το μπαλάκι της εδώ και πάρα πολλές μέρες και συνέχεια έβαζε το κεφάλι της και έψαχνε, αλλά λέω εντάξει απλά θα χώνεται. Τελικά ήταν το μπαλάκι της και τώρα είναι ολόχαρη που το έχει βρει, έχει πεθάνει τη χαρά της. Αυτά, ξέρετε θα χαρείτε με τη χαρά μου, γι' αυτό ήθελα να σας το πω, την τελευταία φορά που μετακόμισα χαρήκατε όλοι τόσο πολύ, μου κάνατε τόσο ωραία και όμορφα σχόλια. Συνεχίζω να μένω με τον Γιάννη, δεν έχει αλλάξει αυτό, απλά αλλάξαμε σπίτι. Χαίρομαι γι' αυτό, χαίρομαι που θα πάρω όλα τα επιπλά εγώ και θα είναι κάτι που πραγματικά θα μ' αρέσει, κάτι μοντέρνο, κάτι όχι τύπου φοιτητικό σπίτι. Θέλω να νιώθω ότι είναι σπίτι μου, να είναι μοντέρνο, να είναι έτσι όπως μου αρέσει εμένα, να είναι μήνυμα, να μην έχει 1500 επιπλάκια, μαλακιούλες και ιστορίες. Να έχω το χώρο μου, να μπορώ να στήσω τα φώτα μου, να μπορώ να στήσω την κάμερά μου, να κάνω τα πάντα. Σιγά σιγά θα γίνουν όλα και εννοείται πως θα σας τα δείξω. Αυτά. Πείτε μου αν θέλετε κάτι άλλο να μάθετε στα σχόλια και θα το πούμε στο επόμενο βίντεο. Φιλάκια! Ξεκινάω. Έχω βάλει νυδατική στο πρόσωπό μου. Θα κάνουμε κάτι γρήγορο, απλά για να σας πω τα νέα μου στην ουσία. Ξεκινάω με το MAC Pro Longwear NW35, αλλά δεν είναι το νούμερό μου. Βλέπετε είναι πάρα πολύ πορτοκαλί. Πιο χειμώνα, εντάξει. Πιο καλοκαίρι, ήταν καλύτερα. Αλλά τώρα έχω ασπρίσει κιόλας σε σχέση με το πιο καλοκαίρι. Και πρέπει να το αναμειγνύω. Θα βάλω και λίγο από το NC20. Πρέπει να είμαι το νούμερο 35, αλλά μάλλον είμαι το NC. Πείτε μου αν αυτός ο φωτισμός σας φαίνεται ok. Έχω βάλει το ISO στο 400 για να είναι λίγο πιο φωτεινό. Έχω ανάψει το φως του σπιτιού, του δωματίου. Έχω βάλει και το φωτισμό μου. Πιστεύω είναι ok. Το δωμάτιο έχει ψυχρό φωτισμό γενικότερα, αλλά δεν ξέρω τώρα στην κάμερα. Λίγο τα φώτα γράφουν όπως να είναι. Πάντως στην κάμερά μου φαίνεται ok, sorry αν κουνάει. Απλά έχω μια πετσέτα εδώ που χρησιμοποιώ. Λοιπόν, ξεκινάω με το Longwear, το Paint Pot. Είναι το Soft Ochre. Δεν θα κάνω κάτι ιδιαίτερο σε μακιγιάζ, για να μην χρειάζεται να σας μιλάω γι' αυτό. Απλά για να με δείτε, να σας δω, μου έλειψε πάρα πολύ να κάνω βίντεο, πραγματικά. Βλέπω τα PR, τα δώρα που στέλνουν στις κοπέλες, βλέπω τα ταξίδια που κάνουν, βλέπω το τέτοιο και μου λείπει τόσο πολύ να είμαι ενημερωμένη γενικότερα για το μακιγιάζ και αυτά και τι παίζει και... Πόσο πολύ μου έλειψε, σήμερα είναι Σάββατο, κατάφερα να είμαι μόνη μου στο σπίτι και να μην έχω δουλειά. Πιστέψτε με, δουλεύω άπειρες ώρες, έχω κουραστεί πάρα πολύ, αλλά το καλό με το YouTube είναι ότι ποτέ δεν μπορείς να το... Πώς να το πω... Μένει από εκεί που το άφησες, ναι, ok, δεν βελτιώνομαι, αλλά μπορώ πάντα να το συνεχίσω, ποτέ δεν είναι αργά. Έτσι κι αλλιώς είναι χόμπι, δεν είναι κάτι ξέρω εγώ που έχω έσοδα για να πω ότι χάνω κάτι με την απουσία μου, απλά χάνω την επαφή μαζί σας και αυτό δεν μου αρέσει γιατί όσο περνάω καιρός έχω περισσότερες κοπέλες που μιλάμε και στέλνουμε έστω και κάτω τα σχόλια και μου αρέσει αυτό, εννοείται πως μου αρέσει, φυσικά και μου αρέσει. Θα βάλω πούδρα, είναι το NC25 της MAC. Παίρνω MAC πλέον μόνο από το Brands Galaxy, απλά προσπαθώ να πετυχαίνω τις προσφορές του, γιατί εντάξει αξίζουν πάρα πολύ, δεν προωθώ το Brands Galaxy επιπληρωμή, απλά από τότε που το ανακάλυψα έχω πάθει λίγο ένα ψηλετισμό, θα δείτε και στο haul που θα ανεβάσω ή πριν ή μετά από αυτό το βίντεο λογικά. Εντάξει, πήρα κάποια πράγματα,
Όπως για παράδειγμα αυτό το πινέλο που ήταν από την συλλογή της Σελίνα, που εντάξει είναι... Κάποιοι προσπαθούσαν να πάρουν μέρες πράγματα για αυτή τη συλλογή στην Αμερική και εμείς τα έχουμε εδώ και δεν τα παίρνουμε. Συγγνώμη να ακούω τα σκυλιά μου, δεν μπορώ να κάνω κάτι καλύτερο. Στα τελευταία βίντεο και στα τελευταία βίντεο τα ακούτε, αλλά πραγματικά δεν μπορώ να κάνω κάτι. Είναι σαν να το κάνω επίτηδες κάθε φορά που κάνω βίντεο. Bronzer! Όπως βλέπετε, έχω αλλάξει και τοποθεσία. Ελπίζω, πιστεύω ότι το καταλάβατε και τα social media και αυτά δεν ξέρω αν παρακολουθείτε. Δεν πολύ ανεβάζω κιόλας, δεν έχω χρόνο. Μπαχά μαμά μου είναι το bronzer μου. Δεν βρίσκω χρόνο να ανεβάσω, δηλαδή δεν είμαι από αυτές που ανεβάζουν κάθε μέρα story και τέτοια. Αλλά γιατί το θεωρώ λίγο άτομο να σας πω την αλήθεια, μία μέρα να σας μιλάτε, να σας λέω παιδιά, αυτό και το εν, και μετά να κάνω να ανεβάσω ένα μήνα. Θα ανεβάσω τύπου έτσι καμιά φώτα από την καθημερινότητά μου, κάτι ενδιαφέρον, όπως και όλοι οι χρήστες ας πούμε. Δεν παίζω δηλαδή το ρόλο YouTuber στο Instagram μου για να σας ενημερώνω για πράγματα κτλ. Εντάξει, okay, μπορείτε να με ρωτάτε τα πάντα, εννοείται, ή να μου στέλνετε μηνύματα στο Instagram, γιατί είναι το social media που χρησιμοποιώ περισσότερο από όλα και από Facebook κτλ. Αλλά εντάξει. Δεν το παίζω YouTuber εκεί, γιατί δεν υπάρχει και λόγος από τη στιγμή που δεν έχω υλικό. Πω πω στην κάμερα φαίνομαι τέλεια, πραγματικά μου αρέσει πάρα πολύ και ο φωτισμός και τα χρώματα και τα πάντα. Ελπίζω να είναι έτσι και στον υπολογιστή μετά που θα το βάλω. Γιατί σχεδόν πάντα υπάρχει και μία απόκληση και εγώ νομίζω ότι είμαι θεά, έτσι πως με βλέπω στο monitor, και στην πραγματικότητα είμαι... μία σκατά. Λοιπόν... μετακόμισα. Δεν πρόλαβα να σας κάνω cleaning house, πώς λέγεται, cleaning routine στο προηγούμενο σπίτι όπως σας είχα προσχεθεί. Δεν τα κατάφερα. Αλλά εντάξει, ήταν και αυτό γκαρσονιέρα, οπότε δεν είχατε να δείτε κάτι διαφορετικό. Ήθελα να ξεκινήσω moving vlog, αλλά επειδή αυτό το σπίτι είναι άδειο στην ουσία, δεν είχε έπιπλα ούτε ηλεκτρικά, δεν θα είχε κάτι ενδιαφέρον να δείτε. Στην ουσία πήραμε τα παλιά μας πράγματα, τα ρούχα μας στην ουσία και όλα αυτά, και τα φέραμε εδώ, οπότε στην ουσία δεν είχε κάτι καινούριο να σας δείξω, ούτε επιπλέον ούτε τίποτα. Έχουμε αγοράσει μόνο κρεβάτι, πλυντήριο που μας το έκαναν δώρο, ψυγείο που είχαμε, αυτά, δηλαδή δεν έχουμε πάρει κάτι. Σύνθετο είχαμε παραγγείλει, αλλά κάνει πάρα πολύ καιρό να έρθει, σχεδόν ένα μήνα, οπότε δεν έχω τι να σας δείξω ρε παιδιά. Όταν θα έρθουν σιγά σιγά τα έπιπλα, ίσως κάνω ένα house tour. Γενικά μου αρέσει να σας δείχνω το χώρο μου, η αλήθεια είναι, για να νιώθετε, όχι για να σας δείξω τι πράγματα έχω, αλλά να νιώθετε όπως το νιώθω και εγώ ας πούμε στις youtuber που παρακολουθώ. Θέλω όταν τη βλέπω να καταλαβαίνω σε ποιο χώρο του σπιτιού είναι, όταν περπατάει στο σπίτι να μην νιώθω ότι δεν ξέρω που πατάει και που βρίσκεται. Δεν ξέρω αν καταλαβαίνετε τι εννοώ και αν το νιώθετε κι εσείς. Μ' αρέσει να έχω το γνώση του χώρου που βλογκάρει, γιατί έτσι νιώθω πιο οικειότητα. Θα βάλω highlighter με το ίδιο πινέλο, το σκουπίζω στην πετσατούλα μου εδώ. Θα βάλω το Becca, το πανάκριβο αυτό highlighter, Χριστέ μου. Αλλά εντάξει, κατά πόσο αξίζει τα χρήματά του, είναι εμένα εντυπωσιακό, αλλά αν είστε μια κοπέλα που απλά θέλει ένα highlighter, μπορείτε να βρείτε και άλλα, μπορείτε να πάρετε το Mary Illuminizer, το... πώς λέγεται το άλλο... την πιο χρήσιμη απόχρωση τέλος πάντων της The Balm, που είναι πιο οικονομικά. Αν είστε ok, αν έχετε κόλλημα με το highlighter, αξίζει να το πάρετε και να δοκιμάσετε. Σας κρατήσει και πάρα πολύ καιρό πιστεύω. Πόσο είναι, λέει τα ml. Είναι 7 γραμμάρια τα ml. ML σε στερεό, εντάξει. Τέλος πάντων, μου αρέσει γενικά. Την αρχή μου φαινόταν πολύ περίεργο το υφή του, που είναι έτσι κάπως σαν... δεν ξέρω πώς να την εξηγήσω. Δεν είναι τόσο πουδρέ, είναι κάπως πιο σαν νυφάδες από γκλίτερ. Δεν ξέρω πώς να το εξηγήσω, αλλά δεν είναι και γκλίτερ. Δεν ξέρω. Κλείνω.
Γιατί μιλάει με δύο Ολλανδέζες στο άλλο δωμάτιο. Sorry, ελπίζω να μην τα ακούγατε τόση ώρα και να έχω... πώς το λένε αυτό. Πνευματικά δικαιώματα. Πάμε, κάνω τα φρύδια μου με αυτή τη μικρή παλέτα από τη MAC που είναι παλέτα φρυδιών. Παλέτα φρυδιών, είναι η brunette. Για να είμαι ειλικρινής, νομίζω ότι θα ήθελα λίγο πιο σκούρη απόχρωση, παρόλο που είμαι μελαχρινή, γιατί με τα φρύδια μου είναι μαύρα. Και το συγκεκριμένο νιώθω ότι δεν γράφει τόσο καλά. Όχι, δεν γράφει σαν σκιά, δηλαδή δείτε το, γράφει. Απλά η απόχρωση είναι αρκετά γκριζοανοιχτή, να το πω. Ελπίζω να καταλαβαίνετε τι εννοώ. Και νιώθω ότι στα φρύδια μου πάνω είναι σαν να μην βάφει. Βέβαια για πρωινό αποτέλεσμα είναι πάρα πολύ ωραίο. Δεν έχει να κάνει καμία σχέση με το Aqua Brow που χρησιμοποιούσα, που είναι done φρύδι. Και είναι και πιο εύκολο σε καθημερινή βάση, γιατί βιάζομαι να πάω στη δουλειά, ξυπνάω. Ξυπνάω, βάζω make-up, φρύδια, bronzer και ένα κραγιόν και φεύγω. Πολλές φορές δεν φοράω και ούτε μάσκαρα, γιατί τα μάτια μου το πρωί δακρύζουν και δεν μπορώ να φοράω μάσκαρα. Δακρύζουν ασύστολα, φοράω και φακούς επαφής, οπότε και παίζω ότι εντάξει, τα σκουπίζω, ο φακός μετά τσούζει άμα δεν, αν φοράς κάτι, ξέρω εγώ, που μπαίνει μέσα στο μάτι σου. Και γενικά γίνεται ένας χαμός. Είναι πάρα πολύ γρήγορο για να κάνεις ένα, δηλαδή βλέπετε, σε χρόνο δεν το έχω κόψει το πλάνο, σε χρόνο τάκ τάκ έχεις φτιάξει ένα απλό καθημερινό φρύδι. Φρύδι της διπλανής πόρτας τώρα, μην φανταστείτε φρυδάρα του αιώνα. Το διπλανό χρώμα είναι τελείως άτοπο, δεν ξέρω αν επειδή είναι brunette, το διπλανό το ανοιχτό κάνει για κάποια κοπέλα που είναι ας πούμε τύπου καστανόξανθη, γιατί μου φαίνεται πάρα πολύ γκρυπράσινο, δείτε την απόχρωση. Έλα μαλλιγουδάκι, τι είδες εκεί πίσω. Παιδιά, μαλλιγού έχει στριμωχτεί το και με το κεφάλι, θα σας δείξω. Τι βλέπετε? Έλα. Τι είναι, σφήνωσες? Μάλλον φοβήθηκε. Τέλος πάντων, δεν μου αρέσει αυτή η απόχρωση και δεν ξέρω και πώς θα μπορούσα να τη χρησιμοποιήσω για σκιά, γιατί μου φαίνεται πολύ ψύχρη. Τι είναι εκεί μέσα? Έλα. Τι είναι, πάρτο αυτό που είναι εκεί. Το μπαλάκι σου, εντάξει, κάνε άκρη, θα στο βγάλω εγώ. Κάνε άκρη. Στο βγάλω. Μαλιμπού μόλις ανακάλυψε το χαμένο της φύλλο. Πάει τώρα να το ξανακρύψει σε καμιά άλλη γωνιά, την οποία δεν θα μπορεί να το βρει. Α, που λέτε, πάμε παρακάτω, έφτιαξε και τα φρύδια μου. Έτσι, σε γενικές γραμμές. Πάμε να βάλουμε σκιά στα μάτια. Σήμερα λέω να χρησιμοποιήσω το bronzer, γιατί δεν έφερα πολλά πράγματα εδώ μπροστά μου, γιατί ήθελα πιο πολύ να σας μιλάω. Αυτά που λέτε μετακομίσαμε, θέλαμε γενικότερα έτσι, γενική φάση να μετακομίσουμε. Απλά τώρα δεν το σκεφτόμασταν αυτό τον καιρό, γιατί είχαμε και δύο πάρα πολύ δουλειά, ήταν πολύ κακή φάση για μετακόμιση. Και γενικότερα δεν βρίσκαμε έτσι και αλλιώς και σπίτι καθόλου. Είναι πάρα πολύ δύσκολο στην πόλη μου να βρει σπίτι. Είναι όλα πάρα πολύ παλιά και δεν ήταν να κάνω ανακαίνιση, έστω κάτι λίγο ρε παιδί μου. Ένα δωμάτιο ρε παιδί μου, ανακαίνιση μόνο κουζίνα ή μόνο μπάνιο, έτσι να το κάνετε λίγο καλύτερο. Με δικές σου εργασίες όσο μπορείς. Πάντα μπορείς κάτι να κάνεις για μένα. Τέλος πάντων. Τελικά μας έκατσε αυτό το σπίτι, μια φίλη μου η οποία μετακόμιζε από εδώ. Μου πρότεινε να ήθελα να το δω και αν μου αρέσει να το συζητήσω με τους, με αυτούς που το έχουν τέλος πάντων. Έπαθα πλάκα όταν μπήκα, χάρηκα πάρα πολύ. Είναι ό,τι καλύτερο έχω δει τα τελευταία 2 χρόνια σε σπίτι που ενοικιάζεται, εννοώ, δεν εννοώ να πάω σε ένα σπίτι τους, στο οποίο μένει ο κόσμος και δεν θέλει να φύγει. Εντάξει, πάρα πολύ ευχαριστημένη προς το παρόν, ανυπομονώ να πάρουμε σιγά σιγά όλα μας τα πράγματα, γιατί έγινε λίγο, είχαμε κάποια χρήματα στην άκρη, αλλά έγινε λίγο απότομα η μετακόμιση και δεν είχαμε έτσι στο μυαλό μας τόσο πολλά έξοδα θα συμβούν σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα, οπότε σιγά σιγά πρέπει να ασχολιόμαστε και με αυτό.
παράλληλα με τις δουλειές μας. Okay, εντάξει, δεν με αγχώνει καθόλου αυτό, ίσα ίσα έτσι κι αλλιώς λείπω τις περισσότερες ώρες από το σπίτι, οπότε δεν νιώθω ότι έχω κάποια έλλειψη, να σας πω την αλήθεια. Πιο πολύ γύρω μου το παίρνουν πιο τραγικά από ότι εγώ. Okay. Δεν γεννήθηκα με το τέλειο σπίτι, οπότε δεν μου λείπει κιόλας, προφανώς. Αυτά. Κάνω τώρα ένα απλό μακιγιάζ με το bronzer στην κόγχη. Έβαλα μία έτσι ψηλό κόκκινο μπρούτζινη σκιά της MAC. Δεν θυμάμαι πώς λέγεται. Όπα, να τι την έβγαλα. Είναι η Coppering. Την είχα πάρει και αυτήν από το Gleek όταν είχα κάνει την παραγγελία μου την τελευταία, αν θυμάστε, αν έχετε το βίντεο. Και για highlighter χρησιμοποιώ πάλι το ίδιο το Becca, είναι το Champagne Pop. Και επειδή μου στείλανε και δειγματάκι δώρο της, της Becca το, πώς λέγεται, το Opal, που είναι πιο ψυχρό, αυτό το κλασικό άσπρο highlighter, το έδωσα στην αδερφή μου και είναι και αυτό πάρα πολύ ωραίο. Δηλαδή, αν σας φαίνεται περίεργο να χρησίζει το highlighter ή είστε πιο λευκοί στην επιδερμίδα, θα σας τέριαζε καλύτερα το Opal. Απλά επειδή αυτό ήταν της Jaclyn Hill, ήθελα να το δοκιμάσω. Παρόλο που δεν την έχω και σε ιδιαίτερη εκτίμηση, δεν την παρακολουθώ έτσι στενά, απλά την γνωρίζω. Αλλά ήθελα να στηρίξω έτσι μία YouTuber. Νομίζω ότι είμαι έτοιμη. Λίγο μάσκαρα θέλω μόνο να βάλω. Πού είναι τώρα? Θα βάλω αυτήν εδώ από την Maybelline. Κατά τα άλλα καλά, πάρα πολύ δουλειά. Ο λόγος ο πιο βασικός, συνήθως θα σας κάνω που και αραιά και που ένα βίντεο τη μέρα που θα χορεπώ ή κάποια μέρα που θα ξεκλέψω λίγο χρόνο, έστω για ένα απλό χόλι ή ένα απλό μακιγιάζ, έτσι, getting ready. Αλλά κρύωσα, ήμουν κρυωμένη για πάνω από μήνα, πραγματικά δεν έφευγε με τίποτα. Okay, το καταλαβαίνω, δεν ξεκουραζόμουν, αλλά δεν περίμενα τόσο πολύ να μου κρατήσει και καλοκαιριάτικο. Φανταστείτε να ζεσταίνεσαι και να μην μπορείς να αναπνεύσεις και να έχεις και δύσπνοια και έτσι δυσφορία και βήχα και τα πάντα. Όλα, πραγματικά είχα όλα τα συμπτώματα, αλήθεια. Ό,τι φαντάζεσαι στο κρύωμα τα είχα όλα. Και εντάξει, ήταν λίγο ζόρικα, μετά μου το γύρισε σε οτίτιδα, το αποκορύφωμα δηλαδή. Έλα. Το αποκορύφωμα ήταν όταν μου το γύρισε σε οτίτιδα, που τελικά λέω εντάξει, δεν θα πεθάνω επειδή πρέπει να δουλέψω. Έκατσα μία εβδομάδα με το ρολόι, με τις μέρες. Δεν έκανα τίποτα, απλά κοιμόμουν όλη μέρα. Πήγα στο γιατρό μου, έγραψα αντιβίωση δηλαδή. Την πρώτη μέρα που ένιωσα ότι δεν πάει άλλο, πονάω, υποφέρω. Και έκατσα μετά, έπειτα μία εβδομάδα, κοιμόμουν σχεδόν όλη μέρα, δεν έκανα τίποτα, ούτε δουλειά στο σπίτι, ούτε οτιδήποτε. Δεν την πάλευα να σηκωθώ από το καναπέ, πραγματικά. Αυτό και τελικά, να βάλουμε ένα έντονο κραγιονάκι. Τελικά αυτό. Ηρέμησα, ξακρύωσα. Α, everyday glam. Δεν είναι τίποτα. Συνήθως το κάνω όταν θέλω να πάω, ξέρω εγώ, κάνω ένα σινεμά, κάτι και θέλω να δείχνω ότι και καλά προσπάθησα, αλλά δεν προσπάθησα. Δείτε χωρίς το κραγιόν. Είναι ένα τίποτα στην ουσία. Και μετά βάζω το κοκκινό κραγιόν και όλα είναι τέλεια. Αν φοράς και ασπρόμαυρα ρούχα, κολλαγιέται πάρα πολύ. Αυτά. Ελπίζω να είναι κόκκινα. Ωραία. Αυτό που λέτε, τι άλλο, αφήστε μου κάτω στα σχόλια τα νέα σας και εσείς και τι κάνατε αυτό το καλοκαίρι. Πραγματικά εγώ δεν έκανα τίποτα άλλο από το να δουλεύω, κουράστηκα πάρα πολύ. Κουράστηκα σε σημείο να πω ότι δεν θέλω άλλο δουλειά, θέλω απλά να κάθομαι και να υπάρχω ρε παιδί μου.
Εντάξει, τι να κάνουμε, χρειάζεται και αυτό, χρειάζεται και η ξεκούραση, χρειάζεται όλα, sorry, σας κουνάω λίγο τώρα, για να το φτιάξω. Θέλω να σας πω ένα μεγάλο ευχαριστώ που παρακολουθήσατε αυτό το βίντεο και θα τα πούμε στο επόμενο, φιλάκια, bye!